Μέχρι τώρα υπάρχει είναι εικαζόμενη πλειοψηφία. Υπάρχει πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή που οδηγεί την πολιτική ζωή της χώρας πολλά χρόνια πίσω. Και μάλιστα από ένα ευρύτατο φάσμα, από δεξιά έως αριστερά, υπάρχει πλειοψηφία. Ποιοι είναι αυτοί, ψηφι... δεν... Θα τη δείτε. Και δεξιά. Θα τη δείτε. Δεξιά θα ψηφίσουν τη συμφωνία. Πάρα πολύ καλά. Δεξιά. Μόνο μία παρατήρηση τελευταία να κάνω. Κοιτάξτε να δείτε, το τελευταίο δεκαήμερο ζούμε το παράδοξο. Ποιο είναι το παράδοξο? Ότι επιτίθενται όλοι στον κύριο Καμένο για τους καθένας διαφορετικούς λόγους από την αντιπολίτευση. Ταυτόχρονα όμως όλη η αντιπολίτευση είναι στη θέση του κυρίου Καμένου για το θέμα των Σκοπίων. Mm-hmm. Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή, εννοείς ότι συμφωνούν στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά εκλιπαρούν. Μήπως ο κύριος Καμένος ρίξει κάποια κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα τους. Μήπως δεν υπάρχει άλλο θέμα. Κανένα. Ταυτόχρονα όμως συμφωνούν απολύτως στο θέμα των Σκοπίων. Να ασφάλει ο κόσμος κάποιο συμπέρασμα. Δηλαδή, είναι υψηλή πολιτική αυτή. Για να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Σταμάτη. Μισό λεπτό, κύριε Σταμάτη. Αντρέα, εκτός από τους τρεις, Κοντζιά, Τόσκα και την κυρία Γενιά, που είναι στην συνιστόση, τέλος πάντων, στη τάση του Πράτο, έχεις την αίσθηση, γιατί υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, ότι έχουν. Όχι, είναι η κυρία Γενιά μόνο. Γενιά, ότι έχουν δυσαρεστηθεί και άλλοι βουλευτές από την κυβερνητική πλειοψηφία με την αποχώρηση του κυρίου Κοντζιά? Νομίζω δεν ανοίγει τέτοιο θέμα. Και ούτε πρόκειται να ανοίξει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Το λέω εν ώψη ψηφοφορίας. Ναι, ναι, δεν ανοίγει τέτοιο θέμα, ούτε πρόκειται να ανοίξει τέτοιο θέμα. Άλλωστε και ο κύριος Κοντζιάς, τώρα μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος έχει μια πολύ σημαντική διαδρομή. Από παλιότερα, από το ΚΚΕ. Ήταν από πολύ μικρός πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ, έτσι. Mm-hmm. Πριν τα 30. Στο ανώτατο όργανο. Λοιπόν, στο ανώτατο όργανο. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Λέει κανείς ότι είναι τυχαίος ο κύριος Κοντζιάς. Έχει τεράστια διαδρομή. Σημασία έχει η τωρινή του πορεία. Ξέρει να σταθμίζει ορισμένα πράγματα. Το λόγο στον κύριο Σταμάτη. Έχει και μία τάση ο κύριος Κοντζιάς.